Λοιπόν, είναι εδώ πέρα. Ναι. Υπάρχει ένα μεγάλο τουριστικό συγκρότημα στην Κρήτη, ναι, το οποίο βάζει τους εργαζόμενους, να υπογράφουν ακριβώς αυτό που βλέπουμε, ότι ευχαρίστως... Λέει, θα... ναι, μετά την ενημέρωση που είχα, αυτό θα το υπογράψει ο εργαζόμενος στο τέλος. Βεβαίως. Λέει λοιπόν η δήλωση του εργαζομένου, μετά την ενημέρωση που είχα για τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το ξενοδοχείο και εκτιμώντας την έγκαιρη και πλήρη εξόφληση όλων των μέχρι σήμερα δεδουλευμένων αποδογών μου. Εκτιμώντας, ναι. Και προκειμένου να αποφευχθεί η πρόορη διακοπή λειτουργίας του ξενοδοχείου, σας δηλώνω εκ προημίου ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα το καθαρό ποσό του μισθού μου για την εργασία που θα παράσχω το μήνα Οκτώβριο του 2013, όπως και των μισθολογικών παροχών αδείας του 2013, αποζημίωση και επίδομα, να μου καταβληθούν τμηματικά σύμφωνα με τις δυνατότητες της εταιρείας μέχρι 31 Τρίτου του 2014. Μάλιστα. Έτσι, μέχρι 5 μήνες μετά. Ναι. Αυτό είναι, κύριε Μπούρλο, είναι δεσμευτικό, είναι μια κανονική, είναι... Περισσότερο... Οριακό είναι, έτσι. Νομικά. Ίσως νομικά, και πέρα, ναι, πέραν των ορίων. Πέραν των ορίων, απλώς έχει την έννοια περισσότερο του ότι συνενεί στο να μην κινηθεί εναντίον. Ναι. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι. Επειδή στον ιδιωτικό τομέα, συγγνώμη, υπάρχει. Και από ό,τι μπόρεσα να δω με τα φτωχά μου νομικά, αφορά και το επιδόμενο τα δίσκων δεσμευτικά. Έτσι, αυτά είναι δεσμευτικά. Βεβαίως. Και, αυτό το δώρο, έτσι, και το δώρο. Γι' αυτό λέω ότι είναι πέραν των ορίων. Αυτό σου λέω, γι' αυτό είπα και εγώ. Γι' αυτό λέω είναι πέραν των ορίων, απλώς περισσότερο έχει την έννοια τη συνένεση στο να μην κινηθεί εναντίον. Κοίτα, γενικά, εγώ είμαι υπέρ της ειρήνης, ας πούμε, με την έννοια ότι να τα βρίσκουν μεταξύ τους. Αρκεί να μην, ορισμένοι να μην το χρησιμοποιούν ως άλοθη, δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται, ως άλοθη να καθυστερούν και κακοπίστως τις πληρωμές και τις μισθοδοσίες, γιατί έτσι επικαλούνται την κρίση γενικά. Και όριστε, και ένα κονομάνι από δίπλα καβατζώνει τα λεφτά. Προφανώς αυτό το έχει συντάξει. Το έχει συντάξει επιχείρηση, δεν το έχει συντάξει εργαζόμενο. Εννοείται. Άρα λοιπόν είναι κατά προτροπή της επιχείρησης και πολλές φορές μπορεί να είναι υποχρέωση. Έχει την έννοια της υποχρέωσης. Όπως ακριβώς είπες, είναι θέμα. Αλλά... που δηλώνει μια συνένεση. Γιατί δεν μπορεί να δεσμευτεί νομικά ο άνθρωπος να διεκδικήσει το δώρο. Ναι. Είναι πάντως σημαντικό όμως που έλεγα... λέει ότι όλες μέχρι σήμερα υποχρεώσεις η επιχείρηση τις κατέβαλε, οπότε... Αυτό το λέει το χαρτί που έφτιαξε η επιχείρηση. Και εδώ συζητάμε για εποχιακούς, έτσι, είναι εποχιακά απασχολούμενοι. Συγγνώμη, αυτός ο οποίος δουλεύει ένα εξάμεινο στο ξενοδοχείο θα πάρει το 50% του δώρου των Χριστουγεννών. Όσο βγαίνει με την αναλογία. Αναλογικά.